έχουμε στα χέρια μας την F900XR BMW του 2021. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τη μοτοσικλέτα από πάνω προς τα κάτω, όπως κάνουμε παραδοσιακά στην εκπομπή. Ανεβαίνοντας λοιπόν πάνω στη μοτοσικλέτα, το πρώτο πράγμα που κοιτάζω εγώ είναι η οθόνη. Έχουμε μία οθόνη η οποία είναι TFT, η οποία είναι ευανάγνωστη και με πληθώρα πληροφοριών. Εκτός από τις στάνταρ ενδείξεις λοιπόν που έχει μία οθόνη, η οποία είναι στροφές κινητήρα, ένδειξη βενζίνης, μερικό και ολικό χιλιομετρητή, κατανάλωση, έχει επίσης full συνδεσιμότητα με το κινητό σου ή με την επικοινωνία σου. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να ξεκολλήσεις καθόλου τα χέρια σου από το τιμόνι, όλα είναι στην οθόνη και να συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά σου κανονικά. Στο τιμόνι λοιπόν έχουμε τα χειριστήρια. Από τη δεξιά πλευρά έχουμε θερμαινόμενα grip, mode riding και το kill switch, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να σταματήσεις τη μοτοσικλέτα σου. Αριστερά όμως έχουμε το κεντρικό διακόπτη. Και τι εννοώ κεντρικός διακόπτης? Έχουμε την πρόσβαση στο μενού και έχουμε ένα joystick κυλινδρικό που κινείται σε δύο άξονες, κάθετο και οριζόντιο, και μπορείς να κάνεις τα πάντα χωρίς να κουνήσεις καθόλου τα χέρια σου από τα χειριστήρια. Πράγμα που είναι πάρα πολύ σωστό για την ασφάλειά σου. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο και εύχριστο είναι η ζελατίνα. Η συγκεκριμένη ζελατίνα λοιπόν είναι η δεύτερη που δίνει η BMW, δεν είναι η stock. Και το πρακτικό του πράγματος είναι ότι με μία κίνηση αλλάζει το ύψος. Εγώ προσωπικά που είμαι στο 1,78 περίπου, προτιμώ την ψηλή θέση. Έχουμε ένα ρεζερβουάρ το οποίο έχει χωρητικότητα 15,5 λίτρα και το εργοστάσιο δίνει μια κατανάλωση 4,2 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Αυτό μένει να το δούμε στην πράξη. Το ρεζερβουάρ, ανεβαίνοντας επάνω στη μοτοσικλέτα, δεν είναι ανοιχτό. Παρόλο η BMW το αποκαλεί Adventure Sport, κάποιες άλλες εταιρείες το λένε Touring Sport, σε αυτή την κατηγορία, στη μεσαία αυτή κατηγορία, το ρεζερβουάρ είναι σωστά διαβαθμισμένο. Δεν ανοίγουν τα πόδια σου, είναι σχετικά κοντά. Πάμε λοιπόν στο άλλο ενδιαφέρον τμήμα αυτής της μοτοσικλέτας. Είναι η σέλα. Η συγκεκριμένη σέλα λοιπόν έχει διαβάθμιση μεταξύ οδηγού και συνοδηγού. Είναι πάρα πολύ ωραία στην αίσθηση και είναι μία από τις σέλες που δίνει γενικά η BMW. Μπορείς να πάρεις aftermarket από την BMW διαφορετική σέλα αναλόγως το ύψος το οποίο εσύ επιθυμείς. Σε συνάρτηση με τους μασπιέδες που σου δίνει aftermarket, το οποίο μπορεί να φτιάξεις και εκεί θέση. Άρα έχεις στο θέμα της θέσης γενικά μια customized full μοτοσικλέτα από το εργοστάσιο. Πάμε στην καρδιά της μοτοσικλέτας, που αυτός είναι ο κινητήρας της. Ο κινητήρας λοιπόν είναι δικύλινδρος, υδρόψυκτος, τετράχρονος, στα 895 κυβικά εκατοστά και αποδίδει 105 άλογα στις 8.500 στροφές και 92 νιουτόμετρα σε 6.500 στροφές. Ο κινητήρας είναι προδιαγραφών Euro 5. Και όλο αυτό εδώ το σύνολο έχει βάρος 219 κιλά γεμάτη. Και όταν λέμε γεμάτη, εννοούμε και πάνω από το 90% το ρεζερβουάρ. Στις αναρτήσεις μπροστά έχουμε ένα αντεστραμμένο πυρούνι, ένα upside down δηλαδή, το οποίο είναι σε 43 χιλιοστά και έχει διαδρομή 170 χιλιοστά. Και πίσω έχουμε ένα μονό αμορτισέρ, το οποίο έχει 173 χιλιοστά διαδρομή και μπορείς να ρυθμίσεις υδραυλικά το ελαττήριο και την επαναφορά. Στην πέδηση, στα φρένα, δεν έχει γίνει κανένα σκόντο. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έχουμε μπροστά διάμετρο δίσκων 320 χιλιοστά με τετραπίστωνη δαγκάνα της Brembo και πίσω έχουμε μια μονή 265 χιλιοστά με μονοπίστωνη δαγκάνα, πάλι Brembo. Όλα αυτά τα δύο συνεργάζονται με ABS μονάδα της BMW. Έφτασε λοιπόν η ώρα και η στιγμή που θα το οδηγήσουμε στο δρόμο για να δούμε την αίσθηση που μας μεταφέρει. Φύγαμε.
BMW F900XR του 2021. Η πρώτη αίσθηση που αποκομίζω από τη μοτοσικλέτα είναι ότι είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι εύκολη. Παρόλα τα 219 κιλά, είναι πάρα πολύ καλά ζυγισμένη μοτοσικλέτα. Δεν σε ξενίζει, δεν διστροπίζει και σε αυτό βέβαια βοηθάει όχι μόνο η γεωμετρία της και οι εναρτήσεις της, αλλά βοηθάει και το μοτέρ. Παρόλο που είναι δικύλινδρο, θεωρούσα εγώ προσωπικά ότι θα έχει ένα εύρος απόδοσης. Δηλαδή θα είναι σε, είτε στα ψηλά είτε στα μεσαία. Ή θα έχουμε δυνατά μεσαία και όχι τόσο δυνατά ψηλά ή το αντίστροφο. Και όμως διαψεύστηκα. Με τον καλύτερο τρόπο κιόλας. Η μοτοσικλέτα από τις 4.000 στροφές 4.5 έχει ήδη ξυπνήσει και σπρώχνει μέχρι και τον κόφτη. Έχουμε ένα μοτέρ το οποίο είναι πρόθυμο παντού. Με οποιαδήποτε σχεδόν ταχύτητα. Εντάξει, μην πηγαίνουμε 60 χιλιόμετρα με έκτη, δεν θα μπορέσει να σπρώξει. Αλλά έχει πάντοτε ένα μεγάλο εύρος και αυτό την κάνει πάρα πολύ ευχάριστη στην οδήγηση. Στο θέμα κατανάλωσης, επειδή λοιπόν έχουμε ένα μοτέρ το οποίο είναι γενικά πρόθυμο παντού, αυτό σημαίνει ότι έχει και αυξημένη κατανάλωση. Και εδώ μπορώ να πω ότι ψιλοδιαψεύτηκα. Και τι θα πω ψιλοδιαψεύτηκα. Ότι η εταιρεία το δίνει στα 4,2 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Εμείς είδαμε την δική μου χρήση, η οποία εντάξει, είναι πάνω από το μέσο όρο, έχετε σε μια ένδειξη της τάξης των 5,8-5,9, άντε ας πούμε βία 6 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα, το οποίο το κάνει πάρα πολύ τίμιο γενικά στην κατανάλωση για αυτό που δίνει αυτή η μοτοσυκλέτα. Η αίσθησή της είναι ευχάριστη. Πέρα από ότι εναρτήσεις σε αυτό το μοντέλο δεν είναι η ESA, οι ηλεκτρονικές δηλαδή, που μπορείς χωρίς κατσαβίδι να πειράξεις τίποτα και μόνο μέσα από την οθόνη μπορείς να το κάνεις. Επειδή είναι οι απλές ας πούμε, αυτό το οποίο καταλαβαίνω με τις εναρτήσεις γενικά είναι σκληρές τόσο όσο. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε μια μοτοσυκλέτα η οποία είναι 105 άλογα στο στρόφαλο, αλλά είναι όλα ζωντανά. Έτσι λοιπόν έχουμε αναρτήσεις οι οποίες είναι σωστά διαβασμένες για αυτό το σύνολο. Και για τα κιλά της βέβαια, έτσι, 219 γεμάτη πάλι επαναλαμβάνω. Το άλλο λοιπόν ωραίο πάνω στο μοτέρ είναι το κυβότιο. Το κυβότιο λοιπόν είναι ένα εξάρι, το οποίο έχει μια μακριά κλιμάκωση γενικά. Δεν όμως εμφανίζει κόπωση το μοτέρ, δεν θες ανασχετεί δηλαδή με αυτή την κλιμάκωση. Είναι ζωηρό τόσο όσο πρέπει. Έχουμε, για να καταλάβετε πρακτικά, με έκτη ταχύτητα στις 6.000 στροφές πηγαίνει με 150 κάτι χιλιόμετρα, 57 αν θυμάμαι, 154. Για το ταξίδι τώρα. Έχεις μια πληθώρα πραγμάτων, αξεσουάρ δηλαδή, που σου δίνει η ίδια η BMW. Βαλίτσες, είτε μαλακές είτε σκληρές. Στο συγκεκριμένο μοντέλο έχουμε και δώρο και όλα στην κεντρική βαλίτσα, δηλαδή top case. Σου δίνει βαλίτσα για πάνω στο ρεζουβάρ, tank back, προβολάκια και γενικά, όπως είπα, η σέλα μαζί με τα ποδοστήρια. Είναι πάρα πολλά τα aftermarket. Αυτό το οποίο μπορεί να σε ξενήσει λίγο είναι το να βρεις υποτίθεται την νεκρά, αλλά είναι καθαρά θέμα εξοικείωσης. Η πρώτη με τη δευτέρα απλά είναι σχετικά κοντά. Καταλαβαίνεις που είναι νεκρά, αλλά θα πρέπει λίγο να εξοικειωθείς. Επίσης ένα θετικό είναι ότι έχει επάνω shifter, quick shifter. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγή ταχυτήτων, ανέβασμα ή κατέβασμα χωρίς συμπλέκτη. Η θέση οδήγησης είναι, ας πούμε, ουδέτερη. Και τι εννοώ ουδέτερη? Είναι σαν να κάθεσαι με τα πόδια όχι πολύ ψηλά, είναι ελαφρώς λίγο μπροστά, αλλά όλα είναι σε ένα σωστό ύψος.
Για εμένα που είμαι 1,78, παραδείγματος χάρη, όλα είναι στη θέση τους, χωρίς να χρειάζεται να φτιάξω κάτι, να παραμετροποιήσω για το δικό μου σωματότυπο. Τα φώτα λοιπόν στην F900XR είναι όλα LED. Μπρος πίσω φώτα, πολύ ωραία διαβάθμιση μπροστά, για το βράδυ σου δίνει πάρα πολύ καλό φωτισμό. Αυτό όμως το οποίο σου δίνει ένα ακόμα extra είναι το light assist που έχει. Δηλαδή, όταν η μοτοσυκλέτα ξεπερνάει κάποιες μοίρες, αν δεν κάνω λάθος είναι 8 μοίρες γωνία κλίσης, τότε τα φώτα στρίβουν προς την κατεύθυνση που πηγαίνεις, έτσι ώστε να σου παρέχουν περισσότερο φωτισμό για να βλέπεις στο εσωτερικό της τροφής. Ένα πάρα πολύ καλό αξεσουάρ, χρήσιμο για την οδική σου ασφάλεια. Αφού μιλήσαμε για τις αναρτήσεις, θα μιλήσουμε λοιπόν και καθεαυτού για τα φρένα. Η αίσθηση που έχει είναι φοβερή. Είτε όταν πηγαίνεις πολύ γρήγορα, όταν πατάς έχει αυτό το αρχικό δάγκωμα, το οποίο χρειάζεσαι, είτε όταν πηγαίνεις, καλή ώρα εμείς που πηγαίνουμε αργά, έχει ακριβώς τη διαβάθμιση που χρειάζεται. Δεν θα σε ξενήσει, δεν είναι μονίμως δηλαδή αρχικό δάγκωμα πάντοτε, δεν εμφανίζεται πάντοτε. Εμφανίζεται τότε όσο πρέπει. Είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση στα φρένα. Και βέβαια όχι απλά υπερκαλύπτουν, αν μπορούσα να βρω άλλη λέξη από το υπερκαλύπτουν, κάποιος φίλος θα το γράψει από κάτω, υπερκαλύπτουν. Στο ταξίδι η ζελατίνα, εγώ προσωπικά την προτιμώ στη δεύτερη θέση αν μπορώ να το πω αυτό, δηλαδή στην πιο ψηλή της θέση, έτσι έχω λιγότερο αέρα. Στην πρώτη, αν και έχουμε στο συγκεκριμένο μοντέλο, είναι δώρο αυτή η συγκεκριμένη η ζελατίνα, η οποία είναι μια αφτερμάρκετ της BMW, η οποία είναι σκούρα φημέ. Και είναι πιο χαμηλή και γενικά προστατεύει από τον άνεμο οικονομητικά. Όταν είναι στην κάτω θέση έχω περισσότερο αέρα, εγώ θα προτιμούσα να έχω λιγότερο αέρα, άρα την προτιμώ στην πιο υψηλή θέση. Η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα λοιπόν που έχουμε στα χέρια μας έχει αυτή τη στιγμή 1074 χιλιόμετρα ολικά. Άρα μιλάμε για ένα μοτέρ το οποίο είναι φρέσκο ακόμα. Το περιποιούμαστε, δεν το πιέζουμε ιδιαίτερα. Βέβαια τα τέσσερα μας τα κάναμε, αλλά όχι συνεχόμενα. Έτσι ώστε αυτό το μοτέρ πρακτικά θα ανοίξει όπως λέμε στην καθημερινή. Δηλαδή θα αποδώσει και άλλο αργότερα. Τώρα ακόμα είναι σφιχτούλη γιατί είναι φρέσκο το μοντέλο. Αυτό το σύνολο λοιπόν έρχεται σε τρεις χρωματισμούς. Ο ένας είναι το κόκκινο που έχουμε στην παρουσίασή μας, ο άλλος είναι ασημί και ο τρίτος είναι χρυσαφί. Όπως βλέπουμε το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι υποτίθεται το στάνταρ που θα δούμε στο ίντερνετ. Δώρο λοιπόν η BMW μας δίνει τρία πράγματα. Top case στο χρώμα της μηχανής, προβολάκια και η ζελατίνα η πιο κοντή που είναι και φημέ. Όλο λοιπόν αυτό το σύνολο που βλέπουμε μπροστά μας κοστίζει 11.950 ευρώ. Η τιμή είναι πάρα πολύ τίμια για αυτό που προσφέρει αυτή η μοτοσυκλέτα και στην πόλη και εκτός πόλης.